Οδοδιαφυγής από τη σφοδρή αντίδραση που καταγράφεται στο εσωτερικό της κοινωνίας και η οποία αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη ευκρίνεια, αναζητεί πλέον η κυβέρνηση. Καλοπληρωμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων αδυνατούν πλέον να καταγράψουν, όσο και αν μανιπουλάρουν τις έρευνες πρόθεσης ψήφου, με ποσοστό πάνω από το 25 με 27% για τη Νέα Δημοκρατία. Πρακτικά η Νέα Δημοκρατία θα παλέψει για το 25% με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ της. Βασική αιτία της νέας καθίζησης στην κοινωνία είναι τα νέα απαγορευτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, που διέλυσαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο στην οικονομία και την κοινωνία από τον περασμένο Δεκέμβριο. Η οργή μεταξύ των πολιτών είναι μεγάλη και πλέον δεν μαζεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με απόλυτα και αυταπόδεικτα ψευδείς ισχυρισμούς να αποσύρει τις τεράστιες ευθύνες του από την καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα. Η απάντηση στην ερώτηση στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα για τους νεκρούς τα λέει όλα. Ερωτώμενος αν το 2021 σε σχέση με το 2020 ήταν μια πολύ χειρότερη χρονιά της πανδημίας στην Ελλάδα, απάντησε: ως προς τους νεκρούς βεβαίως. Ακόμα και το 82% που συνεργάστηκε για τον εμβολιασμό να ίσχυε, σημαίνει ότι ένας στους 5 πολίτες απέρριψε την τρομοκρατία της κυβέρνησης. Αυτή είναι οι λίγες εξαιρέσεις. Και συνέχισε με ένα τερατώδες ψέμα. Ταυτόχρονα κρατήσαμε την οικονομία ανοιχτή. Δεν κάναμε lockdown, σώσαμε τον τουρισμό. Και είχαμε και μια ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλή, η οποία θα ξεπεράσει σίγουρα το 7%. Η χώρα μας είχε το πιο σκληρό lockdown της Ευρώπης μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Δηλαδή, όλο το πρώτο εξάμηνο του έτους και τους επόμενους μήνες, διάφορες περιοχές της χώρας είχαν περιοδικά ολικό ή μερικό lockdown. Ενώ και σήμερα, με τα υψηλά ποσοστά, όπως λένε, εμβολιασμού, γιατί πεθαίνουν 100 άνθρωποι την ημέρα. Καθώς λοιπόν βλέπουν την κυβερνητική συντριβή να έρχεται σαν τρένο, ζητούν κατάργηση ή μείωση της έντασης των μέτρων που έχουν οδηγήσει σε ένα lockdown χωρίς lockdown. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν οι καταστροφικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό, δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη αποζημίωση των πολιτών που έχουν μείνει άνεργοι ή υποαμοιβόμενοι λόγω των κυβερνητικών μέτρων. Όσοι έχουν ακόμα λόγο στο μαξί μου, ζητούν οπωσδήποτε άρση των μέτρων μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ειδικά στην εστίαση.